Πάμε και στη Φλόρινα τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Θα καλησπέρισουμε τον Νίκο το Φίλο. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, Νίκο. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε τώρα, να πάμε λίγο στην αγορά, οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά Μιντέο και η συνάντηση του Γιάννη Κιωσέ με τον πρόεδρο των εμπόρων, Νίκο. Δημήτρη, ο αντιπεριφερειάρχης, όπως προανέφερε και ο Σιωσές Γιάννης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμιντέο, Δημήτριος Νάντσης, είχαν προχθές συνάντηση και συζήτησαν τις συνέπειες της πανδημίας στον εμπορικό κόσμο του Αμιντέο και τα ελληνική περιοχή. Σοβαρά θέματα αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος. Υπάρχουν αιτήματα μείωσης φόρων και εισφορών για να γίνει σωστά επανακίνηση της τοπικής οικονομίας. Είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται, είπε ο πρόεδρος, τα υγειονομικά μέτρα των επιστημόνων για να είναι η αγορά ανοιχτή και όχι να έχουμε κλείσει άνοιξε κάθε τόσο. Στόχος είναι να υπάρξει σχεδιασμός της βιομηχανικής ανάπτυξης και όχι μόνο του πρωτογενή τομέα. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος. Καθώς επίσης θεωρεί απαραίτητο να επιστρέψουν στην περιοχή οι επιστήμονες που έφυγαν εκτός της χώρας τώρα τελευταία με την πανδημία. Τέλος, ο κύριος Νάντσης είπε ότι ο τουρισμός πρέπει να ενισχυθεί μέσα από απαραίτητες και σωστές υποδομές. Ωραία. Τώρα να πάμε στο Δήμο Φλόρινας, όπου έχουμε απολυμάνσεις εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων και σημείων στην πόλη της Φλόρινας τώρα. Ακριβώς, Δημήτρη, απολυμάνσεις κοινόχρηστων χώρων, δηλαδή πλατιών, δρόμων, υπηρεσιών, νοσοκομείων, αστυνομία και σε χώρες κάδων απορριμμάτων που συγκεντρώνονται απορρίμματα, πραγματοποιεί η πολιτική προστασία του Δήμου Φλόρινας την πόλη της Φλόρινας. Όλα αυτά, Δημήτρη, γίνονται από το Δήμο για περιορισμό του COVID-19 και στοχεύουν στην καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου στους δημόσιους χώρους όπου κινδυνεύει η δημόσια υγεία, καθώς να περιοριστεί και η εξάπλωση της πανδημίας. Μάλιστα. Τώρα, Νίκο, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πρόβλημα με την είσοδο των εργατών στον πρωτογενή τομέα από όμορες τρίτες χώρες. Υπάρχουν αντιδράσεις από τα σωματεία και τους συλλόγους. Δημήτρη, μεγάλο πρόβλημα έχει προκύψει με την είσοδο των εργατών γης, όπως προανέφερες, από όμορες τρίτες χώρες σε κριτικές περιοχές Πρεσπών Φλόρινας και Καστοριάς. Έτσι, αγροτικοί σύλλογοι από Πρέσπες και περιοχή Καστοριάς έστειλαν επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λιβανό, για αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Επισημαίνουν την σοβαρότητα του θέματος. Το θέμα των εργατών της γης έχει ρυθμιστεί, από ό,τι αναφέρουν στην επιστολή τους, από το κράτος από τις 29 Τετάρτου, δηλαδή τον Απρίλιο, έχει διάρκεια μέχρι 31/21, μέχρι το 30 Σεπτεμβρίου, ειδικά για τα φασόλια και άλλες εργασίες. Ο σταθμός σύνορων όμως της Χρυσολουπηγής είναι κλειστός. Έτσι είναι αδύνατη η προσέλευση εργατών από την Κακαβιά, λόγω πολλών χιλιόμετρων που πρέπει να διανύσουν οι εργάτες και φυσικά για αναμονές πολλών ώρων. Μάλιστα. Οι εργασίες άρχισαν και πρέπει άμεσα, τονίζουν οι αγρότες, να ανοίξει η κρυσταλλοπηγή με όλα τα μέτρα βέβαια ασφάλειας λόγω του COVID-19. Διαφορετικά, οι αγρότες αυτών των περιοχών θα επιβληθούν μεγάλη οικονομική ζημιά. Την επιστολή, Δημήτρη, υπογράφουν αγροτικοί σύλλογοι από Πρέσπες και Καστοριά. Μάλιστα. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του Υπουργείου. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα. Έχουμε μια διαδικτυακή μερίδα από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο το Φλάμπουρο και τον Δήμο Φλόρινας για θέματα ψυχικής υγείας τώρα. Σωστά, Δημήτρη, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος στο Φλάμπουρο 15-21, δηλαδή την Δευτέρα, και ώρα 6 το απόγευμα, διοργανώνει λόγω του COVID-19 με συνεργασία με την Εταιρεία της Υγείας και τον Δήμο Φλόρινας διαδικτυακή ημερίδα με θέμα ψυχικής υγείας. Τα θέματα θα παρουσιάσουν ψυχολόγοι ή πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, διαχείριση πένθους, διαχείριση άγχους. Οι ψυχολόγοι είναι Βαρδάκα Στέλλα, Αφανασίου Ελένη, Καβαδάτας Αλέξιος. Η εταιρεία αυτή έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη από το 1990, είναι μη κερδοσκοπική και δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα σε οικοτροφία, πανεπιστήμιο, κατοίκον νοσηλεία κτλ. Γυρίζει δομές και
πολίτες στους δύσκολους καιρούς που περνάμε και περιμένουν τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο, το Φλάμπουρο, για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με το αστυνομικό μας ρεπορτάζ τώρα, με τη σύλληψη ενός 34χρονου στη Φλόρινα. Έτσι είναι, Δημήτρη. Συνελήφθη στη Φλόρινα, 34χρονος, αλλοδαπός, για παράβαση νομοθεσίας περί του λινιακού κώδικα από αστυνομικούς της δίωξης διασυνοριακού εγκλήματος, δηλαδή της συνοριακής φύλαξης της Σταλοπηγής. Μετά λοιπόν από έλεγχο των αστυνομικών, βρέθηκαν στην κατοχή του αλλοδαπού και κατασκεύθηκαν δύο χάρτινες συσκευασίες που είχαν ποσότητα καπνού ενός κιλού και δεν είχε πληρωθεί ο φορολογικός δασμός όπως ορίζει ο νόμος. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς. Ωραία. Και με αυτό το ρεπορτάζ να σας ευχαριστήσουμε, Νίκο, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.